Από το πρωί σήμερα βρισκόμαστε στο πλευρό των πυροσβεστών. Βρεθήκαμε στον Ευαγγελισμό και επισκεφθήκαμε τους τραυματίες. Βρεθήκαμε στη συγκέντρωσή τους. Και βεβαίως είχαμε μία αναλυτική συζήτηση εδώ στη Βουλή με το σωματείο τους. Δύο πράγματα θέλουμε να υπογραμμίσουμε εκτός όσων έχουμε ήδη πει στο δημόσιο διάλογο. Πρώτον, θεωρούμε αδιανόητο να συλληφθούν οι τραυματιστέντες πυροσβέστες οι οποίοι νοσηλεύονται αυτή τη στιγμή στον Ευαγγελισμό μετά την απρόκλητη και άκρως επικίνδυνη επιλογή να χτυπηθούν και να δεχθούν ακόμα και χημικά μέσα σε κλειστό χώρο. Το δεύτερο, το αίτημά τους είναι αυτονόητο. Η εργασιακή τους αποκατάσταση δεν αφορά μόνο αυτούς, αφορά την κοινωνία. Οι άνθρωποι αυτοί δουλεύουν και βάζουν σε κίνδυνο την ακαιρεότητά τους, ακόμα και τη ζωή τους, για να είμαστε όλοι οι υπόλοιποι ασφαλείς. Έχει έρθει η ώρα λοιπόν, τουλάχιστον τα προοδευτικά κόμματα, και μιλάω για το ΠΑΣΟΚ, το ΚΚΕ, τη Νέα Αριστερά και την Πλεύση Ελευθερίας, από κοινού να καταθέσουμε μία κοινή πρόταση νομοθετική για την εργασιακή τους αποκατάσταση. Τώρα είναι η ώρα κλιμάκωσης της πίεσης επάνω στην κυβέρνηση, ούτως ώστε να δοθεί η αυτονόητη λύση.